Παρασκευή 10 του μήνα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα για να προϋπαντήσουμε ένα πανέμορφο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Και το λέω πανέμορφο γιατί πραγματικά με τόσα δυσάρεστα που συμβαίνουν και μας επηρεάζουν όλους και είναι γεγονός και καλά κάνουν και μας επηρεάζουν, γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε άνθρωποι, γιατί αυτό σημαίνει ότι νιώθουμε τους διπλανούς μας και ότι δεν χρειάζεται κάτι να πέσει πάνω στο κεφάλι μας για να αισθανθούμε τον πόνο. Αυτό σημαίνει και ενσυναίσθηση άλλωστε. Από την άλλη όμως, ένας είναι ο τρόπος να μπορούμε να πάμε μπροστά, ένας είναι ο τρόπος να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να δείχνουμε ψυχραιμία. Και αυτός ο τρόπος είναι κάποια στιγμή να λέμε ότι εδώ τώρα, Σαββατοκύριακο, κάνουμε μία μικρή παύση, κάνουμε μία μικρή, παίρνουμε μία μικρή ανάσα από ό,τι και αν έχουμε στο κεφάλι μας, από ό,τι πρόβλημα και αν υπάρχει στη ζωή μας. Πάμε να δούμε λίγο έτσι μερικά θέματα της επικαιρότητας, όπως κάνουμε πάντα όταν ξεκινάμε, και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τους φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία και στη Συρία. ΕΜΑΚ ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού Ελλήνων στα συντρίμια στην Τουρκία. Για τον εντοπισμό συγκεκριμένα του ζεύγους των Ελλήνων που αγνοείται και εκτιμάται ότι βρίσκεται στα συντρίμια της πολυκατοικίας που διέμενε. Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ, κατόπιν σχετικής άδειας που ζητήθηκε για διεξαγωγή έρευνας και διάσωση στα συντρίμια της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, ξεκίνησε νωρίτερα. Οι πρώτες πληροφορίες για Έλληνες στα χαλάσματα του σεισμού ανέκυψαν χθες από τις αναφορές συγγενών τους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον Γιάννη Αρτοπιό, μόλις η ΕΜΑΚ έμαθε χθες για τους δύο Έλληνες, κλιμάκιο έφυγε με διασωστικό σκύλο και πήγε στο κέντρο του Χατάι. Την ίδια στιγμή, την ευγνωμοσύνη του για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας στην Τουρκία μετά το σεισμό, που έχει κοστίσει ήδη τη ζωή σε τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους, εξέφρασε δημοσίως ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Ιμπραήμ Καλίν. Συγκεκριμένα, ο Καλίν, απαντώντας το μήνυμα στο Twitter του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην τουρκική γλώσσα έγραψε: «Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξή σας. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν εκπαιδευμένο δυναμικό για τη διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια, ενώ μέχρι στιγμής στη γειτονική χώρα έχουν εσταλεί 130 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας». Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ καυτό θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα φαντς μπορούν πλέον να κάνουν πληστηριασμούς ακινήτων. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Αριουπάγου η νομική άποψη ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις μπορούν να ενεργούν ως διάδικοι με τη δική τους επωνυμία, εκπροσωπώντας τα φαντς που έχουν επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά, εξαγοράζοντας κόκκινα δάνεια από τα πιστωτικά ιδρύματα. Η απόφαση ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία 59 ψήφων υπέρ έναντι 9 κατά. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, εκτιμάται ότι άμεσα, λόγω του αμετάκλητου χαρακτήρα της, θα δοθεί λύση στο ζήτημα χιλιάδων ανακοπών που ήδη έχουν ασκηθεί από δικηγόρους δανειοληπτών, οι οποίοι είχαν αμφισβητήσει τη δυνατότητα των λεγόμενων διαχειριστών να εκπροσωπούν τα funds στα δικαστήρια και να μπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν πληστηριασμούς ακινήτων. Κυρίες και κύριοι, την παρέτησή τους υπέβαλαν 21 καθηγητές του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας για το προεδρικό διάταγμα για τα καλλιτεχνικά πτυχία. Την παρέτησή τους συγκεκριμένα υπέβαλαν 21 καθηγητές της Δραματικής Σχολής του Κρατικού σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το προεδρικό διάταγμα, ενώ έχουν ενταθεί και αντιδράσεις καλλιτεχνών και σπουδαστών. Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι σήμερα, διαπιστώνοντας ότι ενώ οι κινητοποίησεις σπουδαστών και καλλιτεχνών σε όλη τη χώρα έχουν ενταθεί, δεν έχουν ληφθεί εκείνα τα άμεσα μέτρα που θα διασφάλιζαν τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές μας από τον κίνδυνο να βρεθούν σε αδιέξοδο, είμαστε στη δυσάρεστη θέση συνειδητά και υπεύθυνα να υποβάλουμε την παρέτησή μας. Κάπως έτσι ξεκινάει η επικαιρότητα και βεβαίως πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι τα μάτια πάντα είναι στραμμένα όλων μας στους φωνικούς σεισμούς. Πάμε όμως τώρα να στραφούμε και στην ανθρώπινη πλευρά ή την πλευρά και του πολιτισμού και της χαράς που έρχεται από τις απόκριες οι οποίες κοντεύουν, και υποθέτω ότι θα μιλήσουμε και γι' αυτό με τον αγαπημένο μου φίλο και συνεργάτη, τον Τένι Καμαρίδη, εκδότης εφημερίδας Θράκη και φωνή του Νέστου. Τένι, καλησπέρα σου. Καλησπέρα, Χριστίνα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σου. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ τώρα, Τένι, ας ξεκινήσουμε πριν φτάσουμε στο Ξανθιώτικο Καρναβάλι, στα χαράτσια της ΑΕΠΗ και τη νίκη των επιμελητηρίων και των εμπορικών καταστημάτων. Τι ακριβώς συνέβη, δεν έχω καταλάβει καλά, νομίζω, αλλά όταν ακούμε ΑΕΠΗ, μιλάμε για δικαιώματα καλλιτεχνών, τα πνευματικά δικαιώματα για τραγούδια, έτσι, για τέτοια... Και για τους στίχους, για τις συνθέσεις είναι διαφορετικά. Αυτό είναι μια τεράστια ιστορία, Χριστίνα μου, που κρατάει πολλά χρόνια. Ήταν υποχρεωμένοι οι καταστηματάρχες, αυτοί που είχαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφενεία, ταβέρνες κτλ., να πληρώνουν ένα χαράτσι κυριολεκτικά, αρκετά χρήματα, στην ΑΕΠΗ τότε,
μια ιδιωτική δικαίου εταιρεία, η οποία όμως είχε την κάλυψη της νομοθεσίας. Δηλαδή, αν κάποιος δεν πλήρωνε, πήγαινε επί συνοδεία ενός κρατικού λειτουργού, είτε ήταν αυτή η εφορία, είτε ήταν ακόμη και η αστυνομία, και μπορούσε να σφραγίσει ένα μαγαζί γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει τα καράτσια, όπως έλεγαν τότε. Τα τιμήματα ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Είχαν γίνει πολλές κινητοποιήσεις. Τένι, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή εγώ ήμουνα πολλά χρόνια ραδιοφωνατζού και έκανα ραδιόφωνο, ναι. Το καιρό το καλό, δηλαδή πριν τα μνημόνια, όταν λέμε τον καλό, τα πλήρωναν μια χαρά τα μέσα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Αλλά μετά, αυτά τα νούμερα είναι δυσβάσταχτα, έτσι. Έτσι, και για τα ραδιόφωνα, όπως είπες, πολύ σωστά, και για τα ΜΜΕ που έπαιζαν μουσική και. Ακόμη και κάποιο μαγαζί που δεν είχε καν τίποτα, απλά είχε μια τηλεόραση για να βλέπουν ειδήσεις ή ποδόσφαιρο, ήταν υποχρεωμένο και υπόκειταν σε αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, τα χρήματα ήταν πάρα πολλά και όπως είπες και στις ισχνές αγελάδες, στην περίοδο των ισχνών αγελάδων, ήταν δυσβάσταχτα. Είχαν γίνει τότε πολλές παρεμβάσεις. Ανέλαβε μια πρωτοβουλία η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και μάλιστα στην πρωτοβουλία αυτή πρωτοστάτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης για να μπορέσουν να βρουν μια εναλλακτική. Είχε συσταθεί τότε μια άλλη εταιρεία για αυτοδιαχείριση υπό τον κύριο Γλέζο, τον γνωστό τραγουδοποιό, και προσπάθησαν αυτοί οι άνθρωποι με λίγα λόγια να κατανείμουν τα δικαιώματα, γιατί βγήκαν πολλές εταιρείες τότε. Άλλοι των ερμηνευτών, άλλοι των συνθετών, άλλοι των στιχουργών κτλ. Και έπρεπε ο ενδιάμεσος, ο πολίτης δηλαδή, ο επαγγελματίας, να πληρώνει να κάνει λεφτά. Τέλος πάντων. Γι' αυτό λένε αυτά θα πληρώνουν επαγγελματίες της Ξάνθης για τα πνευματικά δικαιώματα της πενταετίας. Τι έγινε? Πριν από μια εβδομάδα περίπου έγινε μια συνάντηση με την κυρία Μενδώνη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, όπου ήταν εκεί και η πρόεδρο των επιμελητηρίων, ήταν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και ουσιαστικά τι έγινε? Δόθηκε στην εταιρεία αυτοδιαχείριση το προνόμιο, να πω, γιατί έχει πλέον τα περισσότερα δικαιώματα. Έχει πάρει δηλαδή τα περισσότερα δικαιώματα από τους δημιουργούς. Και έτσι λοιπόν με το 1 τέταρτο του ποσού που ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν μέχρι τώρα οι επιχειρηματίες αυτοί, οι επαγγελματίες, μπορούν να την βγάλουν καθαρή, όπως λέμε. Δηλαδή μειώθηκε αυτό το κόστος το 1 τέταρτο, για να το πω πιο απλά και να καταλάβει ο κόσμος. Τώρα εντωμεταξύ διαβάζω, Τένι, μ' άρεσε πολύ ο τίτλος, αλλά δεν ξέρω πόσοι από τους αναγνώστες τον ξέρουν, το γνωστό τίτλο του τραγουδιού, «Αμάρτησε μαζί μου και έλα, 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 Αλλά ακριβά. Αλλά ακριβά. Μ' αρέσει ο τίτλος πάρα πολύ από αυτό, μπράβο. Ναι, γελάτε και ένα χαμόγελο μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί συνεχείς, όπως μου λες, και επαναλαμβανόμενες από ό,τι καταλαβαίνω, εμφανίσεις λύκων, αλεπούδων και αγριογούρουνων μέσα σε οικισμούς. Κοίταξε, έχει αλλάξει γενικά όλο το σκηνικό. Βλέπαμε κάποτε αρκούδες, λύκους, τσακάλια, αλεπούδες, τουλάχιστον στα ημιορεινά και ιδιαίτερα τις αρκούδες και τους λύκους στα πολύ ορεινά, έτσι, περιοχές πολύ ορεινές. Βλέπουμε όμως ότι συν το χρόνο αυτά κατεβαίνουν τα αγρίνια και έφτασαν στο σημείο να είναι πλέον μέσα στις πόλεις. Δηλαδή, να σου πω ότι έξω από το σπίτι μου, μόνο που δεν έχουμε κάνει οικό, είναι μια αλεπού, για παράδειγμα. Επίσης, η κάδος των λύκων που έχουν έρθει σε κατοικημένες περιοχές, είτε γιατί δεν βρίσκουν τροφή πλέον στα ορεινά, είτε γιατί έχει αλλάξει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, και το σύστημα της πανίδας και της χλωρίδας σε όλη την γη. Το θέμα είναι ότι πρόσφατα συνέβη το εξής περιστατικό. Κυνηγοί που κυνηγούσαν αγριογούρουνα και αυτά ήρθαν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, σε οικισμό της Ξάνθης τώρα μιλάμε. Πυροβόλησαν 15 μέτρα δίπλα από ένα σπίτι για να σκοτώσουν τα αγριογούρουνα. Δηλαδή έχει ξεφύγει το πράγμα. Και το κάναμε θέμα και το αναδείξαμε, γιατί πρέπει και οι κυνηγητικοί σύλλογοι να πάρουν θέση στο κομμάτι αυτό, αλλά και να δούμε πώς μπορεί τα δασαρχεία ουσιαστικά να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Τι λένε λοιπόν τα δασαρχεία? Αν δείτε αγριογούρνο στην αυλή σας ή λύκο, δεν είναι οικόσιτα. Μην βγείτε να τα χαδεύσετε τσουκουτσουκουτσου και να τα βάλετε τροφή γιατί είστε φιλόσοφοι. Είναι αγρίμια. Αν δείτε λοιπόν ένα τέτοιο περιστατικό, κάντε στην πάτα, μείνετε στο σπίτι σας μέχρι που να φύγει το ζώο. Μην σπεύσετε, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Έτσι. Από την άλλη, οι κυνηγοί πρέπει να βάλουν ένα όριο. Και οι κυνηγητικοί σύλλογοι πρέπει να νουθετήσουν τα μέλη τους να τηρούν τους νόμους που λένε ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 μέτρα, ξέρω εγώ, έξω από κατοικημένες περιοχές, 500 μέτρα κτλ. Όλα αυτά λοιπόν
μας βάλουν σε σκέψεις. Γιατί όπως σου είπα, τα γκρίνια πλέον μπαίνουν μέσα στις πόλεις. Ναι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια πάντοτε νομίζω είναι κάπου στη μέση. Συνήθως είναι κάπου στη μέση. Και τι εννοώ. Αγαπούμε πάρα πολύ τα ζώα και σεβόμαστε και την άγρια ζωή, εγώ προσωπικά και πολλοί κόσμος νομίζω, πάρα πολύ. Και δεν θέλω ούτε να τα κυνηγάνε τα αγριογούρνα όπου είναι, δηλαδή πιστεύω σε κάθε είδος στο ζωικό βασίλειο ότι έχει το ρόλο του και τη θέση του. Άλλο αυτό και άλλο από την άλλη πλευρά να είναι μέσα και δίπλα, γιατί είναι πραγματικά ζώα. Δηλαδή τι θα τα βάλουμε με το ζώο, επειδή θα ορμήσει, επειδή θα τρομάξει. Αυτό λέω και εγώ, γιατί τη χάνω των ίδιων αισθημάτων και συναισθημάτων με σένα σε ό,τι αφορά τα ζώα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν υπερπληθυσμοί πλέον των αγριογούρνων, τα οποία φορμούν και κάνουν μεγάλες καταστροφές, ιδιαίτερα εδώ προς το δέλτα του ποταμού Νέστου. Έχουν ρημάξει καλλιέργειες αγροτικές κτλ. Και ψάχνουν να βρουν, παιδί μου, κάποιες λύσεις, που ποιες είναι αυτές, αφενός με κάποιους τρόπους να τραβήξουν τους πληθυσμούς από τα συγκεκριμένα σημεία που υπάρχουν καλλιέργειες και να τους προσελκύσουν σε άλλες περιοχές πιο ορεινές. Αφετέρου, να επιτραπεί η θύρευση στα νόμιμα πλαίσια πάντοτε, έτσι. Όχι να πάρει κάποιος ένα όπλο και να καθαρίζει όποιο αγριογούρο να βρει μπροστά του. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν τέλος πάντων σχεδιασμοί. Το θέμα όμως είναι ότι, όπως είπες και εσύ, έτσι, η αλήθεια είναι όντως στη μέση. Είμαστε όλοι φιλόσοφοι, αλλά δεν μπορούμε αφενός να επιτρέπουμε μια τέτοια κατάσταση μέσα σε περιοχές κατοικημένες και αποτέρου να μην βγαίνουμε να δίνουμε τα φιλοζωικά αισθήματά μας σε ένα λύκο ή σε ένα αγριογούρνο. Γιατί τότε κινδυνεύουμε. Έτσι δεν ακριβώς. Είναι σκυλάκια του καναπέ. Δεν είναι κανείς. Έτσι. Αυτό επισημαίνω. Έτσι ακριβώς. Είναι το ίδιο που βλέπουμε καμιά φορά και με άγρια σκυλιά που όταν δεν είναι υπό την επίβλεψη του κτήτορά τους, του ιδιοκτήτη τους, τότε μπορεί να έχουμε και τραυματισμούς, για να μην μιλήσω για χειρότερα πράγματα. Ειδικά τα παιδιά. Είναι θέμα νόμου, Χριστίνα. Είναι θέμα νόμου. Όταν έχει κάποιος ένα μεγάλο σκυλί και ιδιαίτερα άγριο και το κυκλοφορεί χωρίς φήματρο, εκεί πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Έτσι ακριβώς. Δεν φταίει σε τίποτα άλλο που τα φοβάται τα σκυλιά ή που. Και οι περισσότεροι που φοβούνται, ξέρεις, τα σκυλιά έχουν κάποιο δυσάρεστο περιστατικό όταν ήταν παιδιά, από κάποια επίθεση ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και έχουν μια τέτοια φοβία. Αρκετοί, όχι όλοι, αλλά εμπάσχεται. Όπως λένε και οι ειδικοί, κρίνουν και μια ουσία, η αδρεναλίνη τους, δεν ξέρω τι. Δεν έχω ασχοληθεί. Φερορμόνι πρέπει να είναι, τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, φαίνεται ο φόβος. Τα ζώα έχουν έτσι, μεγαλύτερο ένστικτο από εμάς. Σωστά. Έτσι, και γίνονται πιο επιθετικά. Λοιπόν, τώρα και να ολοκληρώσουμε με το ξανθιώτικο καρναβάλι. Έχουμε από τη μία προετοιμασίες, υποθέτω, από την άλλη όμως και ευτράπελα από ό,τι μου γράφεις το μήνυμά σου. Υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες. Κοίταξε, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνονται τα αρνητικά. Δηλαδή έχουν επισημανθεί πολλές φορές στα προηγούμενα χρόνια πού πονάει το καρναβάλι μας, αλλά δυστυχώς δεν έχουν εισακωστεί ακόμη κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν, έτσι, και να το κάνουν ακόμη καλύτερο. Γιατί ένας θεσμός, όταν δεν ανανεώνεται, ιστορικά καταγεγραμμένο είναι τουλάχιστον ότι θα οδεύσει στον αφανισμό του. Αυτό επιμένει ο κόσμος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ευτράπελο που αναφέρουμε και πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα μας, δεν είναι μόνο το αμάρτησε μαζί μου και έλα, οι τιμές δηλαδή των καλλιτεχνών που είναι υπερβολικές, δηλαδή 26.000 ευρώ για την κυρία Ζευγαρά, δεν υποτιμώ την καλλιτέχνητα. Μ' αρέσει και εμένα το τραγούδι της. Συγγνώμη. Αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία λένε ο κόσμος. Πρέπει, παιδιά, μην μας βρίσκουν σκότσους και μας κρεώνουν διπλάσια και τριπλάσια. Ένα θέμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι κάποια είδη μουσικής, όπως η τραπ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, δεν είναι δά και τόσο επιτρεπτή για κάποιες ηλικίες, αν και έχει μπει με βάση το σύστημα που προωθεί αυτή τη μουσική στις εφηβικές και προεφηβικές ηλικίες. Όταν όμως πληρώνει ο Δήμος για να φέρει σε έναν ανοιχτό χώρο ένα νεαρό τράπερ, όπως είναι ο συγκεκριμένος, και να πει τα τραγούδια του που έχουν στίχους, ξέρεις, τώρα μην τα πω γιατί θα πούμε ακατάλληλοι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι ότι καλύτερο από αυτό που θέλουν κάποιοι γονείς στην περιοχή και όχι μόνο. Το συγκεκριμένο τράπερ τον είχαν απορρίψει από τις ΣΕΡΕΣ για κάποιες εκδηλώσεις, για αυτό το λόγο, για τους τύπους δηλαδή, και το ίδιο θέλουν να κάνουν και οι ξανθιώτες. Όχι ότι είμαστε στο μεσαίωνα, όχι ότι κάνουμε λογοκρισία, αλλά να μαρτήσουμε, ρε παιδιά, αλλά μην φέρουμε τώρα έτσι φόρα παρτίδα και να βγάλουμε έξω τραγούδια με στίχους που αναφέρονται, ξέρεις,
με υπομολογίες κτλ. Τέλος πάντων, αυτή την κουβέντα να μην την ανοίξουμε, γιατί ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι στο τι προτείνεις στον κόσμο, στον πολύ κόσμο, θα πρέπει να το μετράς από πολλές πλευρές, και εμείς τα μέσα και όποιος, εν πάση περιπτώσει, έχει δημόσιο λόγο ή κάνει μια εκδήλωση για το ευρύ κοινό. Θεωρώ ότι υπάρχει ευθύνη στο τι προτείνεις. Τα ποιοτικά κριτήρια δηλαδή της οποιασδήποτε κατάστασης, να το πω έτσι, δεν, προσωπικά εγώ δεν δέχομαι να αφήνονται στην τύχη και να λέμε αφού αυτό είναι, ας το βάλουμε. Αυτό λέει λοιπόν και Ξάνθη τώρα, ότι ναι μεν, είναι ελεύθερος ο καθένας να δημιουργεί, δεν είμαστε κόντρα στην τέχνη και στους καλλιτέχνες, αλλά υπάρχουν κάποια σκαμμένα τα οποία δεν μπορεί να υπερβούν. Και άλλο πράγμα, να φέρνω εγώ τον Καμαρίδη για παράδειγμα ή την Τζόρμπα στο δικό μου το μαγαζί να τον πληρώνω και όποιος θέλει να πληρώσει ένα εισιτήριο και να έρθει. Και άλλο πράγμα να το βάζω δημόσια θέα, έτσι, φορά παρτίδα που είπα και προηγουμένως, να τον πληρώνει ο δημόσιος κορβανάς. Γιατί? Για να έρχεται και να μας βρει κατάμουτρα. Αυτό είναι λοιπόν που δεν θέλουμε και αυτό έχει υποβληθεί ως ένσταση. Κατά τα άλλα, σήμερα ξεκινάει επίσημα το πρόγραμμα των Θρακικών Λαογραφικών Γιορτών, Καρναβάλι Ξάνθης 2023, με την κυρία Ζευγαρά επάνω στη σκηνή να λέει αμάρτησε μαζί μου κέλα, για να το χαλαρώσουμε λιγάκι το πράγμα. Λίγο τσοκτερά βέβαια οι αμοιβές, αλλά ξεκινάει και όλος ο κόσμος τουλάχιστον έχει μια καλή διάθεση να είναι εκεί, άσχετα με τη θερμοκρασία, και να συνεχίσει το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ροή. Ακριβώς έτσι. Τέννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Φιλιά στη ζωήτσα μας, φιλιά σε όλα τα μωρά, τα παιδάκια μας που μας παρακολουθούν ή που είναι κοντά μας. Να είσαι καλά κι εσύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την χθεσινή παρουσία του Δημήτρη Σταθακόπουλου, του γνωστού νομικού και τουρκολόγου, εδώ στην εκπομπή, όπου είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα θεώρηση σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Τουρκία με τους σεισμούς και πόσο οδηγηθήκαμε σε αυτή την κρίση. Να πω ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας, και έχω πολύ χαρά γι' αυτό, ο Κώστας Ανθόπουλος, μέλος του ΔΣ του Πρώτου Συλλόγου Εκπαιδευτικών, Διευθυντής Δημοτικού, και ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρώην υφυπουργός, για να μιλήσουμε για πολλά, μεταξύ άλλων για το νομοσχέδιο για τη σχολική βία που είναι ήδη σε διαβούλευση. Πάμε να δούμε τον Δημήτρη Σταθακόπουλο και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και ζωντανή σύνθεση με τη Θεοδώρα Πότα. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μακάρι να τα λέγαμε όπως τα λέγαμε τις προηγούμενες φορές και όχι τώρα που συμβαίνουν αυτά στη γειτονική Τουρκία, όπου θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο στο να εστιάσετε σε αυτό που εσάς σας εντυπωσιάζει πιο πολύ από όλα όσα έχουν ανοιχτεί θέματα. Το ένα είναι οι άνθρωποι και οι ζωές, το άλλο είναι τα ελληνοτουρκικά, το άλλο είναι τα κατασκευαστικά και το τι οικοδομές έχουν εκεί, το άλλο είναι η ελληνική στάση και η βοήθεια των Ελλήνων διασωστών και του ελληνικού λαού γενικότερα. Σε όλα αυτά λοιπόν, πού επικεντρώνετε εσείς? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε, ότι η Ελλάδα ορθώς έστειλε βοήθεια, ΕΜΑΚ δηλαδή, σαφώς είναι σταγόνα στον ωκεανό, γιατί μιλάμε για 200.000 αγνοούμενους αυτή τη στιγμή, μιλάμε για βιβλική καταστροφή, δηλαδή φτάνουν σχεδόν, θα φτάσουν δυστυχώς οι νεκροί, τους νεκρούς της του πολέμου στην Ουκρανία εδώ πέρα και ένα χρόνο, με ένα σεισμό έτσι, με μπαμ. Ορθώς όμως στείλαμε και για λόγους πολιτικής και για λόγους ανθρωπιστικούς. Έστω συμβολικά αυτή η βοήθεια που στείλαμε, και έστω και αυτοί οι άνθρωποι που σώθηκαν, τα παιδάκια που σώθηκαν από εμάς. Αυτό όσον αφορά το θέμα της ελληνικής συνδρομής. Τώρα στα υπόλοιπα. Οι γεωλόγοι, από ό,τι άκουσα, δεν είμαι γεωλόγος, είπαν ότι μιλάμε για έναν κτηνώδη σε ένταση σεισμό. Βεβαίως ένα γνωστό ρήγμα. Σε ένα γνωστό ρήγμα που στην ιστορία το ξέρουμε ότι κατά καιρούς βρυχάται και κάνει καταστροφές στην περιοχή. Οι μηχανικοί, από ό,τι άκουσα πάλι, είπαν ότι ήταν χάρτινες κατασκευές. Οπότε έρχεται τώρα η νομική διάσταση του θέματος, να δούμε ποιοι κατασκεύασαν αυτά τα κτίρια, και παλιά, αλλά και τα νεότερα. Και τέλος πάντων, τι ευθύνες φέρνουν ποινικές. Και βέβαια εσείς πολύ, αν θυμάμαι καλά, πολύ νωρίτερα από το γεγονός τώρα που αναδείχθηκαν οι κατασκευαστικές και πώς λειτουργήσαν, είχατε αναφερθεί σε αυτό. Σωστά. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν είναι γνωστό στην κοινή γνώμη στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε λόγος να το θίξουμε, είναι εσωτερικό της Τουρκίας. Υπάρχει ένα θέμα 5 τεράστιων μεγάλων κατασκευαστικών στην εταιρεία, που η αντιπολίτευση της έχει ονομάσει Beslitsete, σημαίνει Μπες είναι το 5 στα τουρκικά, μπεσλί σημαίνει τον 5, τσετέ, συμμορία. Εμείς τη λέξη τσετέ την ξέρουμε από τους τσέτες στη σφαγή του μακρασιατικού ελληνισμού
στην Μικρά Ασία του 22. Άρα λοιπόν η λέξη τσέτα μας είναι γνωστή, σημαίνει συμμορία, τέλος πάντων αυτή η λέξη. Έτσι, βεβαίως αυτός ο όρος έχει δοθεί και είναι τόσο κοινός και γνωστός στην Τουρκία που είναι και λίμα στη Wikipedia. Δηλαδή όποιος μπει και γράψει Μπεσλί Τσετέ θα βγάλει Wikipedia, όχι δηλαδή ένα δημοσίευμα. Αυτή τώρα είναι 5 μεγάλες τεράστιες κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων έργων, οι οποίες λειτουργούν και στο εξωτερικό σε δημόσια έργα με την εγγύηση του τουρκικού δημοσίου να λαμβάνουν έργα στο εξωτερικό. Και βεβαίως στην Τουρκία. Να τα χαίρονται τα έργα που αναλαμβάνουν. Έτσι μας τα κάνουν. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ακόμα και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δημόσια έργα, λέει ότι τα δημόσια έργα τα κάνουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πιστοποιημένες εταιρείες, αυστηρά πιστοποιημένες, ευρωπαϊκές υποχρεωτικά. Όμως υπάρχει ένα κενό, προφανώς έχει αφαιθεί επίτηδες, να μην ορίζεται η εθνικότητα του υπεργολάβου. Επομένως, συχνά βλέπουμε ευρωπαϊκές εταιρείες ή και ελληνικές εταιρείες να συνεργάζονται με υπεργολάβους τουρκικές. Βεβαίως και αυτές έχουν μια πιστοποίηση όταν βγαίνουν να αναλάβουν διεθνή ή δημόσια έργα στο εξωτερικό. Αλλά τέλος πάντων στο εσωτερικό του. Αλλά δεν γίνονται όλα αυτά με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όποιος και αν είναι ο υπεργολάβος, όποιοι και αν είναι. Ναι. Γίνονται. Χρειάζεται πιστοποίηση στον εργολάβο ασυζητητή και ο υπεργολάβος πρέπει να έχει κάποια στάνταρς, να πληρεί κάποια στάνταρς και δεδομένα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και σε κάθε περίπτωση οι τουρκικές εταιρείες, όταν έρχονται έξω από την Τουρκία τέλος πάντων, πιστοποιούνται για αυτά και δίνουν τη λεγόμενη δάνεια εμπειρία. Δηλαδή στον εργολάβο για να ολοκληρώσει το έργο και να κάνει μια φτηνή σχετικά προσφορά, οικονομική δηλαδή, για να αναλάβει το έργο. Σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπουμε ότι στην Τουρκία, εσωτερικά δηλαδή, λειτουργούν διαφορετικά. Αυτές οι 5 εταιρείες δεν λέω ότι εμπλέκονται άμεσα στην κατασκευή εκεί, στις δομές. Όμως έχουν δεκάδες θυγατρικές από πίσω. Αυτές οι θυγατρικές αναλαμβάνουν και δημόσια και ιδιωτικά έργα. Στα δημόσια έργα, δηλαδή, έχουν κάνει δομές, δρόμους, γέφυρες, αεροδρόμια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και στα ιδιωτικά έργα να γκρεμιστούν μπλοκ ολόκληρα με παλιές κατοικίες, σαφρές κτλ. Και να οικοδομηθούν καινούργιες. Αυτές όμως τις είδαμε εκεί στην περιοχή να πέφτουν. Και οι παλιές, λόγω κακής συντήρησης, και τα μνημεία να πέφτουν, ομοίως λόγω κακής συντήρησης, αλλά να πέφτουν και οι καινούργιες, σαν τραπουλόχαρτα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα αποδοθούν από τον Τούρκο Πρόεδρο ευθύνες ποινικές σε αυτούς που έχουν κάνει τις ελληματικές αυτές κατασκευές. Θα ενεργοποιηθεί το Ταμείο Οικονομικής Ανασυγκρότησης από καταστροφές, το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια στην Τουρκία και μάλιστα γίνεται κράτηση από το μισθό των υπαλλήλων και των ιδιωτικών και των δημοσίων, αλλά και από τους συνταξιούχους για αυτό το ταμείο. Θα δοθούν χρήματα από εκεί, θα δοθούν και χρήματα από ξένες χώρες σαφώς για την ανοικοδόμηση. Θεωρώ πάλι, βλέποντας τα ρεπορτάζ τα τουρκικά, ο κόσμος εκεί, ο ταλέπορος, που είναι κουρδικής καταγωγής και αραβικής καταγωγής, Τούρκοι πολίτες, αλλά Κούρδοι και Άραβες, δεν είναι Τούρκοι Τουρκομάνοι, δηλαδή θέλω να πω, ούτε της Κωνσταντινούπολης, ούτε της Άγκυρας ή της Σμύρνης πολίτες αυτοί που ζουν εκεί, είναι γενικώς ταλαιπωρημένοι και ζουν σε ένδια οι άνθρωποι αυτοί. Εν δεύτερη περίπτωση, θεωρούν ότι πρωτίστως είναι και θέμα κισμέτ, δηλαδή ήταν θέλημα Θεού, τι να κάνουμε, θα το αντιμετωπίσουμε. Ποιος είναι ο επηγής εκπρόσωπος του Θεού που θα μας βοηθήσει σε αυτό? Ο μπαμπάς μας, πώς λέγεται στα τουρκικά, μπαμπάτζι. Αυτός λοιπόν είναι ο Ερντογάν, τον οποίο αγκαλιάσανε και του λένε σώσε μας. Άρα κύριε Σταθακόπουλε, μόνος φτάσατε εκεί που ήθελα να ρωτήσω, έτσι κι αλλιώς. Αυτό τελικά εκτιμάτε ότι θα λειτουργήσει υπέρ του Ερντογάν σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Ναι, δεν βλέπω το λόγο. Εμείς κρίνουμε με τα ελληνικά κριτήρια, αλλά δεν είναι έτσι στην Τουρκία. Το έχω πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν μπορούμε να αξιολογούμε την Τουρκία με αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι ό,τι είναι. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε εμείς. Όμως τέλος πάντων που νομίζει ο πολλής κόσμος. Η Τουρκία λοιπόν, να πούμε το εξής, θέλει να είναι εκεί στα σύνορα και να επεκτείνει και τα σύνορά της προς τη Συρία, αν γίνεται. Όμως θα ήθελε να έχει άλλη σύνθεση πληθυσμού η περιοχή. Δηλαδή δεν τους αρέσει που είναι Κούρδοι και Άραβες εκεί, οι Τούρκοι, σε αυτή την κρίσιμη περιοχή γεωπολιτικά και ενεργειακά, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα. Άρα θα ήθελαν αυτό να μεθοδευτεί και να αλλάξει κιόλας κάτω από κάποιες συνθήκες. Να αλλάξει δεν είναι εύκολο, γιατί μιλάμε τώρα για κοντά 20 εκατομμύρια κόσμο. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά, όσο σκληρό και να ακούγεται, εκεί θεωρείται περιοχή τύπου, όπως μαθαίναμε, όπως διαβάζαμε πιτσιρικάδες στον Αστερίξ, γαλατικού χωριού. Άρα όταν μου λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, ότι υπάρχουν Τούρκοι σε άλλες περιοχές που μπορεί να βλέπουν αυτό το χαμό και μέσα τους να μην πολύ στεναχωριούνται?
Ναι, δυστυχώς. Ναι. Δεν λέω ότι είναι η πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και τέτοιοι και γενικώς αυτή η περιοχή εκεί έχει άλλο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη από ό,τι να έχει συμβεί ομιγέννητο το ίδιο στην Άγκυρα, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη όταν έγινε το 99, υπήρχε άλλο αντίκτυπο. Τώρα είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, όπως πάνω να κάνει σύγκριση, κάνει λάθος. Άρα όλα αυτά που διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήρθαν νύχτα οι Έλληνες να μας σώσουν τελικά και όλα αυτά τα θετικά είναι από μία πλευρά μόνο Τούρκων πολιτών. Κοιτάξτε, οι Τούρκοι κατά 70% δεν είναι ανθέλινες. Δεν είναι και πλήρως ενημερωμένοι, αλλά δεν είναι ανθέλινες. Υπάρχει όμως ένα 30% οι οποίοι πράγματι μας βλέπουν ως εχθρούς και φωνάζουν περισσότερο και μπορούν να αποδιηγητήσουν στο θέμα αυτό το υπόλοιπο 70% που είναι πιο χαλαρό και τέλος πάντων πιο εξευρωπαϊσμένο, να το πω έτσι, στην οτροπία τουλάχιστον. Αυτοί όμως μπορούν να κάνουν τη ζημιά και αυτοί συνήθως κάνουν τη ζημιά και αυτοί είναι... Και εγώ λαός και εσύ λαός. Οι Τούρκοι δεν είναι ανθέλινες. Το τι είναι οι Έλληνες βέβαια το αποδεικνύουν κάθε μέρα και ειδικά στα δύσκολα. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με την συνάδελφο τη Θεοδώρα Απότα, που έχει ενταχθεί καταρχάς και να της πω και στον αέρα. Καλή επιτυχία, καλώς όρισες κοντά μας, Θεοδώρα, στη Βεργίνα τηλεόραση. Στην πρώτη ζωντανή σύνδεση λοιπόν αυτή την ώρα, η Θεοδώρα Απότα και έχει δίπλα της την Μαρία Δερμεντζοπούλου, την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που όπως βλέπω οι δράσεις αλληλεγγύης είναι ασταμάτητες στην περιφέρεια. Θεοδώρα. Καλησπέρα Χριστίνα, ευχαριστώ από καρδιάς. Είμαστε λοιπόν εδώ στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μαζί μας έχουμε την κυρία Δερμετζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θα κάνουμε λόγο για την ανθρωπιστική βοήθεια την οποία συλλέγει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία, σε Συρία. Κυρία Δερμετζοπούλου, να μας πείτε μερικά λόγια όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν μια πρωτοβουλία τόσο του Περιφερειάρχη του Απόστολου του Τζιζικώστα, όσο και όλων εμάς των στελεχών, αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Αμέσως μόλις ξέσπασε το γεγονός, ήταν υποχρέωσή μας με άμεσο τρόπο να αποφασίσουμε να εκπέμψουμε το μήνυμα προς όλους τους συμπολίτες μας, σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για τη συλλογή και τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα υλικά, τα αγαθά που μαζεύουμε, αυτά που καθυπόδειξη και του προξενείου, αλλά και των οργανώσεων που επιχειρούν στην περιοχή, είναι αυτά που απαιτούνται. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι είναι ιατροφαρμακευτικό υλικό, φαγητά, είδη φαγητού πρώτης ανάγκης και μακράς διάρκειας, κονσέρβες, μπισκότα και παξιμάδια κτλ. Είναι βρεφικά υλικά, πάνες, μωρομάντιλα και ό,τι και παιδικά γάλατα. Είναι ζεστά ρούχα και κουβέρτες, γιατί οι καιρικές συνθήκες όπως και εδώ και εκεί είναι δύσκολες και ιδιαίτερες και μην ξεχνάμε... Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου, είναι η ερώτηση από την κυρία Τσόρμπα. Εντάξει. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό και δώσαμε παράταση. Ενώ αρχικά είχαμε αποφασίσει τη συγκέντρωση για τρεις μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ήδη αποφασίσαμε και δώσαμε παράταση μέχρι την Τρίτη. Ήδη βέβαια πράγματα προετοιμάζονται και φορτηγά θα ξεκινήσουν σε συνεννόηση και με όλες τις περιφερειακές ενότητες, αλλά και με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, που είναι πρόεδρος ο κ. Τζιζικώστας, γιατί συντονίζουμε και τις υπόλοιπες προσπάθειες. Και από εβδομάδα πλέον θα αρχίσουν να φεύγουν πράγματα για να φτάσουν στην περιοχή σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, ρωτήσω λίγο, Θεοδώρα, εάν τα προϊόντα θα πάνε σε συγκεκριμένη περιοχή ή θα πάνε και στη Συρία, γιατί πολύ συχνά ακούμε μόνο προς την Τουρκία ότι φεύγει όλη η βοήθεια. Ναι, αυτό που ακούμε και εμείς έχει να κάνει με τα συνεργεία που έχουν φύγει κάτω και αυτό είναι απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο εμείς δεν έχουμε σχέση. Το δικό μας κάλεσμα προς τους συμπολίτες μας είναι για τους σεισμόπληκτους και τις οικογένειές τους, τόσο στην περιοχή της Τουρκίας όσο και της Συρίας. Αυτό το οποίο έχουμε σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Εξωτερικών προς το παρόν, όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα σας πούμε και ακριβώς το σημείο στο οποίο θα φτάσουν τα φορτηγά, είναι ότι θα βρεθούν στους κατοίκους και των δύο περιοχών. Άλλωστε είναι τόσο κοντά που νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Και η συγκέντρωση είναι κάτι, και βασιλής της Όλγας 26 Οκτωβρίου, από ό,τι βλέπω.
Αυτό ήθελα να πω, ότι στη Θεσσαλονίκη είναι και Βασιλής Σόλγας και 26 Οκτωβρίου και στα δύο κτίρια και φυσικά σε όλους τους νομούς, στις έδρες όλων των νομών μας που είναι στην περιφέρειά μας, μπορούν μέχρι την Τρίτη οι συμπολίτες μας να φέρουν αυτό που μπορούν. Ευχαριστώ και την πολύ την κυρία Δερμετζοπούλου, την αγαπητή την Θεοδώρα Πότα, και εμείς κυρίες και κύριοι πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας, όπως ήδη προανήγγελα, ο Κώστας Ανθόπουλος, Διευθυντής Δημοτικού, και ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρώην υφυπουργός. Υπάρχει και παρουσίαση βιβλίου του Κώστα Ανθόπουλου το απόγευμα σήμερα, αλλά υπάρχει και ένα νομοσχέδιο σε διαβούλευση που αφορά τη σχολική βία, δηλαδή αφορά όλους μας. Σε λίγο μαζί τους.